Χαίρετε! Χαίρετε! Αριστοτρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021. Η πρώτη τελευταία Αριστοτρίτη πριν από τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Σας βλέπουμε ζωντανή, σας βλέπουμε στο χρυσό σας κλουβί, μια χαρά σας βλέπουμε. Το χρυσό μου κλουβί. Ναι. Ναι. Είναι το χρυσό σας κλουβί. Όσο με βλέπετε εδώ, μην ανησυχείτε. Ναι, δεν ανησυχούμε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, το οποίο έχει τίτλο, ένα λεπτό να το βρω, «Η ανάγκη να μεταθέτουμε την ευτυχία μας στο μέλλον και στους άλλους, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να κυνηγάμε την ουρά μας». Μια φίλη μου έστειλε έναν οικονομήνυμα, από το Ability. Α, το Ability είναι το site που έχει και δύο δικά σου ηλεκτρονικά βιβλία, το Ability.gr. Δύο. Τρία. Α, να μου στείλεις τα links, θα τα βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Ποιο είναι το τρίτο? Τα δύο είναι το «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας αρφά και δεύτερον δεύχος», που μεταφράστηκαν ήδη στα γαλλικά και στα αγγλικά. Και τώρα πάμε, είμαστε στο τελευταίο μου βιβλίο, το «Ανακαλύπτοντας εμένα», το οποίο είναι για ενήλικες. Ωραία, ωραία. Και μεταφράζεται τώρα στα γαλλικά, οπότε είναι όλα στο Ability. Άρα, στείλε μου το link, θα τα βάλω μετά. Λοιπόν, λέει αυτό το οικονομήνυμα από το Ability, «Σταμάτα να περιμένεις. Την Παρασκευή για να ξεκουραστείς, το καλοκαίρι για να πας διακοπές, το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσεις, έναν φίλο για να βγεις έξω, έναν σύντροφο για να απαλύνεις τη μοναξιά σου, την αγάπη που άργησε, τον πρίγκιπα στο λευκό άλογο, ένα καλύτερο αύριο, μια τέλεια ζωή. Η ζωή είναι στιγμές, ένα φιλί, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, μην τις προσπερνάς περιμένοντας». Και είπα να το κάνουμε μαζί. Ωραίο θέμα. Άρεσε σου, α? Ωραίο. Κοίτα, ζούμε σε μια εποχή που είναι σαν να περιμένουμε όλοι μας. Σαν να μας έχουν πει, όπα, τώρα σταματήστε. Πρέπει να περιμένετε. Και γιατί μας μιλάνε για κανονικότητες, για μη κανονικότητες, για καταστάσεις τέλος πάντων καινούργιες. Οπότε όλοι είναι σαν να περιμένουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση που διανύουμε και να ξαναμπούμε σε μια, στη δικιά μας κανονικότητα έτσι όπως την ξέραμε και έτσι όπως την αφήσαμε ξαφνικά. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα ταιριάζει πολύ στην κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Όλη η ανθρωπότητα βασικά. Δεν είναι μόνο, δεν έχει τοπικό χαρακτήρα ή πολιτισμικό χαρακτήρα αυτό το βλόκ το σημερινό. Έχει να κάνει με όλο τον κόσμο, με όλους τους πολιτισμούς, με όλες τις χώρες. Okay. Εγώ νομίζω ότι είναι και μια νοοτροπία αυτή, η οποία έρχεται και μέσα από την pop κουλτούρα και από τη διαπαιδαγώγησή μας. Από την pop κουλτούρα έρχεται γιατί βομβαρδιζόμαστε συνεχώς με μηνύματα ότι αν αγοράσεις αυτό το προϊόν θα είσαι χαρούμενος. Αν αγοράσεις αυτή την υπηρεσία θα είσαι ευτυχισμένος. Αν φορείς αυτά τα ρούχα, αν αγοράσεις και φορείς αυτά τα ρούχα θα είσαι λαμπερός. Οπότε τα καλέσματα της pop κουλτούρας είναι ότι όταν θα κάνεις κάτι, όταν θα αλλάξει κάτι ή όταν θα ερωτευτείς, όταν θα γίνει κάτι που έχει να κάνει με τους άλλους, τότε εσύ θα είσαι καλά. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, οδηγεί στη συνθήκη του να αποποιούμαστε την ευθύνη τη δική μας την προσωπική για να είμαστε καλά και να τη μεταθέτουμε πάνω στους άλλους. Για παράδειγμα, δεν φταίω εγώ τώρα που δεν είμαι καλά, φταίει το γεγονός ότι δεν έχω σύντροφο. Ή δεν φταίω εγώ τώρα που έχω πεσμένη διάθεση και δεν έχω όρεξη για τίποτα, φταίει το γεγονός ότι έχει χαλάσει μια φιλία μου. Ή δεν φταίω εγώ που έχω παρατήσει τις προσπάθειες μου για εξέλιξη προσωπική και ανέλιξη και ψυχοπνευματική ορίμανση, φταίει η πανδημία για παράδειγμα. Νομίζω είναι κάτι που το έχουμε κιόλας. Και από τη διαπαιδαγώγηση μας δεν μας λένε... Πες μου.
Είναι γεμάτο στερεότυπα η ζωή μας. Καθώς μεγαλώνουμε, υπάρχουν πολλά στερεότυπα για και κάποιοι από εμάς τα πιστεύουμε, κάποιοι από εμάς δεν τα πιστεύουμε. Αυτά που είπες όλα είναι στερεότυπα, τα οποία μεγαλώνοντας πηγαίνουν από γενιά σε γενιά, μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά και θεωρούμε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι σε σχέση είναι πιο ευτυχισμένοι από τους άνθρωπους που είναι μόνοι τους. Οι άνθρωποι που έχουν παιδιά είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ολοκληρωμένοι από τους ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά. Οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που είναι πλούσιοι είναι καλύτερα από αυτούς που δεν έχουν. Ή αν αυτοί που έχουν την τάδε μάρκα κινητού ή την τάδε, ξέρω εγώ, μεγάλο σπίτι ή το τάδε πράγμα είναι καλύτερα από τους άλλους που δεν έχουν κτλ. Είναι στερεότυπα τα οποία βιώνουμε όλοι μας και κάποιοι τα πιστεύουμε, κάποιοι προσπαθούμε τουλάχιστον να τους ξεφύγουμε. Απλά σου λέω ότι εύκολα μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι του «αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν εκείνο και θα ήταν πιο εύκολα». Ωστόσο, για να μην τα εξισώνουμε όλα, οι συνθήκες τώρα με την πανδημία μπορώ να πω ότι μας έχουν διαφοροποιήσει λίγο το πρόγραμμά μας. Ας πούμε, εμένα η έρευνά μου έχει πάει πίσω λόγω του ότι ο κόσμος έχει σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί, οι συναδέρφοι έχουν τόση πολλή δουλειά με θέματα υγείας, τόσοι άνθρωποι αναζητούν την στήριξή τους, που δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, αν θέλεις, να ασχολούνται με έρευνες και με όλο αυτό. Με αυτή την έννοια λέω λοιπόν ότι κάποια πράγματα πήγανε πίσω ή κάποια, σίγουρα κάποια πράγματα ταξίδια έχουν. Θα πω ναι, θα πρέπει να πάω, αλλά ας περιμένω λίγο ακόμη να γίνουν λίγο πιο καλά τα πράγματα γύρω στην άνοιξη για να πάω, γιατί τώρα είναι χειμώνας και έχει έξαρση κτλ. Θέλω να πω ότι έχουν πάει κάποια πράγματα πίσω, για να μην τα λέμε ότι όλα στηρίζονται σε εμάς. Η πραγματικότητα τώρα, η αλήθεια είναι ότι μας έχει αλλάξει λίγο τα φώτα και θα το πάρω με τη θετική πλευρά, ότι μας έκανε να αναλογιστούμε ενδεχομένως πόσα πράγματα είχαμε και δεν τα χαιρόμασταν ή πόσα πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε και νομίζαμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά και πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι γύρω μας, οι αγαπημένοι μας, πόσο σημαντικό είναι να δεις ένα φίλο, να πιεις έναν καφέ μαζί του, να πεις τα νέα του, να πας μια επίσκεψη, να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως τώρα με την κατάσταση του COVID να μην ήταν τόσο εύκολα ή να μην είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Αλλά θα το πάρω από τη θετική του πλευρά, ότι όλες οι καταστάσεις μπορούν να μας δείξουν ότι η ζωή είναι τώρα, είναι εδώ και δεν μπορεί να γίνει αύριο. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αύριο. Και αυτά μπορεί να είναι του να περνάμε καλά με όσα πράγματα μπορεί ο καθένας σήμερα. Δηλαδή θέλω να ξεκουραστώ, δεν θα περιμένω το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να τελειώσω νωρίτερα σήμερα για να ξεκουραστώ σήμερα ή να κοιμηθώ σήμερα, να μην περιμένω τις γιορτές, ας πούμε. Ή να φτιάξω το αγαπημένο μου φαγητό σήμερα ή να πάω μια βόλτα σήμερα. Πολλά πράγματα τα οποία έχουμε για αργότερα μπορούμε να τα κάνουμε σήμερα ή να τα δούμε με μια πιο θετική πλευρά τουλάχιστον, γιατί αυτό το περίμενε σίγουρα μας στοιχίζει. Και το δεύτερο στοιχείο που φύγε εδώ η τηλεθεάτρια, πώς να την πούμε, τηλεθεάτρια, είναι το θέμα του να στηριζόμαστε πάνω στους άλλους. Αυτό, να σου πω κάτι, πολλές φορές όταν το συζητάω με ανθρώπους που μπορεί να είναι μόνοι τους, δεν είναι και τόσο δεκτικοί να το ακούσουν. Ότι ξέρεις, μπορείς να περνάς καλά και εσύ που είσαι μόνη σου. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα σύντροφο, ας πούμε, για να περνάς. Δηλαδή, υπάρχει έτσι μία έντονη προκατάληψη ότι οι άνθρωποι που είναι σε σχέσεις είναι πιο ευτυχισμένοι. Δεν βλέπετε πόσες του λόγια μαρτυρήγανε αυτού που δεν βλέπετε πόσες ιστορίες σχέσεων κάνουμε εδώ στο κανάλι. Περισσότερες ιστορίες είναι γνώρισα κάποιον, γνώρισα κάποιον και είπα θα τα μπήρια τόσα. Αλλά έχουμε αυτό το κόλλημα ότι
Καλύτερα να είσαι, λέει, άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Δεν υποτιμούμε την σημασία των σχέσεων και τη σημασία των δεσμών. Ας μην ξεχνάμε πως τη μελέτη της Βοστόνης ή αλλιώς τη μελέτη του Χάρβαρτ, τη μελέτη για την ευτυχία, έχει καταλήξει στο κυριότερο ερώτημα τι είναι ευτυχία, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Είναι οι ποιοτικές, βαθιές, ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες, λέει, δεν χρειάζεται να είναι πολλές, λίγες και καλές, αλλά κυριότερη εκ των οποίων είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν υγιή σχέση με τον εαυτό τους και έχουν υγιή σχέσεις με 2-3 πρόσωπα στη ζωή τους, είτε είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι οικογενειακές σχέσεις, αυτοί είναι και πιο ευτυχείς. Δεν λέμε όχι στο να έχουμε σχέσεις, αλλά όχι στο μόνο όταν έχεις σχέση θα είσαι καλά. Έτσι. Μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα και μπορείς να κάνεις και πράγματα που δεν τα υπολογίζεις. Σίγουρα το να έχεις έναν άνθρωπο να επικοινωνήσεις και να πεις 5 πράγματα, αλλά και να έρθεις σε επαφή μαζί του, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να υποθέσει κάποιος, είμαστε κοινωνικά όντα, το χρειαζόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε την μιζέρια μας ή την κακοκαιρφιά μας, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και εγώ πάντα λέω σε ό,τι προσπαθώ γενικότερα να κάνω και δεν βγαίνει, λέω άστο, μπορεί και να είναι για το καλό μου. Μπορεί και να μην είμαι έτοιμη να το δεχτώ. Μπορεί και να μην, αν το πιέσω, να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι για όλα έτσι, γιατί για κάποια πράγματα ενδεχομένως να θέλει περισσότερο πείσμα για να γίνουν πραγματικότητα. Νομίζω ότι στις ερωτικές σχέσεις δεν πρέπει να βάζεις πείσμα. Δηλαδή προσπαθείς όσο μπορείς και μετά αφήνεις να φανερωθεί και να διαφανεί αν μια σχέση έχει το δυναμικό για να προχωρήσει. Δηλαδή όσο πιέζουμε αμέτη μου χαμέτη μια σχέση να προχωρήσει και μια σχέση να εξελιχθεί, είναι προς ζημιά μας αυτό το πράγμα. Δεν λέμε να μην κάνουμε προσπάθειες. Ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνεται. Γιατί ακριβώς όταν πιέζεις τον άλλο, επειδή δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος, τι θέματα μπορεί να έχει, τα οποία ούτε αυτός μπορεί πολύ καλά να μην τα γνωρίζει, μπορεί να πιεστεί και να πάρει μια απόφαση η οποία να είναι υποπίεση, να μην την θέλει ο ίδιος δηλαδή να την πάρει, ή για να ικανοποιήσει μια ανάγκη του πρόσκαιρα επειδή την αισθάνεται έντονα, γιατί αγχώθηκε από κοινωνικά πρότυπα γενικότερα, και στο τέλος να σου βγει σε κακό και να του βγει σε κακό. Οπότε κάποια πράγματα, τουλάχιστον όσον έχει να κάνει με τις σχέσεις, είτε αυτές είναι συντροφικές είτε αυτές είναι φιλικές, ακόμη και επαγγελματικές θα έλεγα, αν δούμε ότι δεν βγαίνει, δηλαδή δεν προχωράει, το καλύτερο είναι να το αφήσουμε να πάρει το δρόμο του. Γιατί όσο το πιέζουμε, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται. Και στο τέλος θα πληρώσουμε και τον λογαριασμό, γιατί ο άλλος αρθεί να σου πει, μα εσύ μου είπες, μα εσύ με πίεσες, μα εσύ βιάστηκες, μα εσύ μου βάλες τα πόδια μου σε ένα παπούτσι, και άρα εσύ φταίς, άρα φάτα τώρα που φεύγω, ή φάτα τώρα που εγώ δεν θέλω, κτλ. Και αυτό σίγουρα δεν θα είναι σε καμία περίπτωση σε καλύτερο από ότι είναι αυτό που βιώνει ενδεχομένως κάποιος, το ότι πνίγεται σε μια κουταλιά νερό κυριολεκτικά για να γίνει αυτό που θέλει χθες. Άρα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να βιώνουμε την κάθε στιγμή. Τώρα η ζωή είναι σημερινή, είναι σήμερα, περνάει από μπροστά μας. Μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα κάθε μέρα που μας κάνουν χαρούμενους. Και μόνοι και μαζί και με οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και μόνος σου πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα κάποιος άλλος. Και νομίζω ότι τίνω να συμφωνήσω ότι στην τελική ο καλύτερος μας φίλος και ο καλύτερος μας σύντροφος είναι ο εαυτός μας. Γιατί αν δεν τα βρίσκουμε μαζί του, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, και ο άνθρωπος νομίζω ότι γεννιέται μόνος, πεθαίνει μόνος. Και τις περισσότερες ώρες της μέρας, είναι μόνος του. Δηλαδή, πολλά πράγματα τα οποία
περνούμε, τα περνούμε μόνοι μας. Μάνα μου, και παντρεμένος να είσαι. Και παντρεμένος να είσαι και ένα μεγάλο έρωτα να ζεις και παιδιά να έχεις και όλα αυτά να έχεις που θεωρούνται από κάποιους ανθρώπους απαραίτητα προαπαιτούμενα της ευτυχίας, πάλι την περισσότερη ώρα της μέρας είσαι μόνος. Ναι. Απλώς έχεις μέσα στο μυαλό σου τακτοποιημένο ότι «Α, εγώ έχω γυναίκα, α, εγώ έχω άντρα, α, εγώ έχω παιδιά, άρα είμαι εντάξει». Δηλαδή είναι θέμα mindset πάλι, είναι θέμα τρόπου σκέψης. Χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου είναι και έτσι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να έχεις, αλλά να μην έχεις. Ακριβώς. Οπότε είναι καλό αυτοί που τέλος πάντων ζηλεύουν αυτούς που έχουν να σκεφτούν λίγο και την άλλη πλευρά, ότι μπορεί και εκείνοι που έχουν να ζηλεύουν αυτούς που δεν έχουν. Γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Αυτό να είσαι σίγουρη. Εγώ έχω ακούσει πολλούς παντρεμένους ή ανθρώπους που ζουν, συγκατοικούν με το τέρι τους, να ζηλεύουν αυτούς που είναι ελεύθεροι. Όχι γιατί αυτοί που είναι ελεύθεροι μπορεί να κάνουν μια άσωτη εντός από ζωή, αλλά για την ελευθερία όντως που έχουν. Να κοιμούνται ό,τι ώρα θέλουν, να ξυπνούν ό,τι ώρα θέλουν. Δηλαδή υπάρχουν θετικά και αρνητικά σε όλες τις συνθήκες. Και νομίζω, εφόσον και αυτό το οικονομήνιο που διαβάσαμε λέει «σταμάτα να περιμένεις», να σταματήσουμε να περιμένουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη συνθήκη για να είμαστε καλά, ας κάνουμε τη συνθήκη που έχουμε σήμερα να είναι καλά ούτως ή άλλως. Let's make the most of what we got. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Ή θα ήταν καλύτερο, ας πούμε, να πάμε με αυτό το αίτημα. Γιατί πολλοί έρχονται και λένε το αίτημα τους είναι «δεν έχω σύντροφο» ή «δεν έχω σύντροφο». Ας πούμε, πώς θα αποκτήσω σύντροφο. Κάποιοι έρχονται και ρωτούν πώς να αποκτήσουν σύντροφο, κάποιοι άλλοι πώς να ξεφορτωθούν το σύντροφο. Είναι ναι, ακριβώς. ενώ θα μπορούσε ένα καλύτερο αίτημα ενδεχομένως και πιο επικοδομητικό να ήταν γιατί να μην μπορώ να ζήσω καλά επειδή δεν έχω σύντροφο. Ακριβώς. Ή γιατί να περιμένω δεν ξέρω τι για να φύγω από μια σχέση που με πνίγει. Ίσως θα ήταν ένα καλύτερα διατυπωμένο αίτημα προς θεραπεία αυτό και πιο επικοδομητικό για να είναι οι άνθρωποι έτσι να δουν τα πράγματα πιο σφαιρικά και όχι τόσο μέσα από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα τα κοινωνικά. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε πιο όμορφη τη σημερινή μας μέρα και μας δίνετε την ευκαιρία να είμαστε καλά σήμερα. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Αριστοτρίτη που θα πρέπει να κάνουμε ένα θέμα που έχει σχέση με τα Χριστούγεννα, γιατί Οπότε γιορτές, εγώ παίρνω αδράτω την ευκαιρία να ενημερώσω ότι θα είμαι σε διακοπές από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 9 Ιανουαρίου, οπότε δεν θα έχω βίντεο Αριστοτρίτης εκείνες τις μέρες. Mm-hmm. Ό,τι έκαμε, σε έκαμε. Εντάξει, άμα βρεθούμε, αντύχει και βρεθούμε. Αντύχει. κάνουμε κανέναν έκτακτο, αλλά τα προκαθορισμένα μας δεν θα τα κάνουμε. Εγώ παίρνω να κάνω λίγες διακοπές φέτος. Να κάνεις αγάπη μου, δικαιούσου. Λοιπόν, σε φιλιό. Φιλάκια. Ευχαριστούμε. Γεια. Γεια.